Γύρω Σχίου μέρος δεύτερο στην πλατεία Βουνακίου. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Αθλητικού Συνδέσμου της Σχίου, τον κύριο Στέφανο Φαρατζή. Πώς πάει μέχρι στιγμής η διοργάνωση? Η διοργάνωση, όπως ξέρετε, είναι οι αγώνες αυτοί επαναλαμβάνονται για δεύτερη φορά, γιατί είχαν αναβληθεί οι μικρές κατηγορίες. Πάει πάρα πολύ καλά, η συμμετοχή είναι πάρα πολύ ικανοποιητική και τα γυμνάσια φέτος ήρθαν περισσότεροι μαθητές. Τώρα σε λίγο έχουμε ακόμα δύο δρόμους, είναι του Δημοτικών Σχολείων και τελειώνουμε. Ο καιρός είναι σίγουρα καλύτερος από την προηγούμενη φορά, έτσι πριν. Πιστεύω ότι ίσως μας καλέσουν στο Ντουμπάι να κάνουμε αγώνες δρόμου για να βρέξει. Κοντά μας έχουμε τον νικητή του αγώνα των γυμνασίων, τον Μιχάλη τον Καρουάνα. Περίμενες αυτή τη νίκη? Δεν μπορώ να πω ότι την περίμενα, γιατί είχα δύσκολους αντίπαλους, όπως ο Ιωάννου ή ο Χριστόφορος. Κάνεις γενικά προετοιμασία στη γυμναστική? Ναι, ασχολούμαι με το στίβο από την Τετάρτη Δημοτικού. Είμαι στην Ολυμπιάδα Χίου και προσπαθώ για το καλύτερο. Γενικά θέλεις να ασχοληθείς στη συνέχεια με τον αθλητισμό γενικότερα ή με τον κλασικό αθλητισμό? Φυσικά, τώρα πάω στο αθλητικό γυμνάσιο Χίου και σκέφτομαι να το συνεχίσω και στο Λύκειο. Παρακάτω θα δείξει. Ποιο άθλημα σε αρέσει περισσότερο? Η αντοχή. Οι μεγάλες αποστάσεις ή οι μεσές? Μεγάλες, 3.000, 4.000, τέτοια πράγματα. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Ωραία, έχουμε και τον νικητή, τον δεύτερο τον αγώνα των γυμνασίων, τον Χρήστο τον Ιωάννου. Πώς αισθάνεσαι που ήρθες δεύτερος? Είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για μένα και μετά την προπόνηση είναι μια τεράστια ικανοποίηση να βλέπεις ότι όλα αυτά που προσπαθείς γίνονται πραγματικότητα. Ήσουν προετοιμασμένος κατάλληλα για το σημερινό αγώνα, το περίμενες? Ήταν μια πάρα πολύ καλή θέση. Προσπαθώ γι' αυτό και γι' αυτό αθλούμαι καθημερινά. Στο μέλλον σκοπεύεις να ασχοληθείς με τον αθλητισμό? Ναι, και σκοπεύω και το ελπίζω να μπορώ να αθλούμαι. Κοιτάξτε, μάλλον ο καιρός και οι παράλληλες εκδηλώσεις που έχουν τα παιδιά στα δημοτικά και στα γυμνάσια, οι παράλληλες αγωνιστικές εκδηλώσεις σε ομαδικά αθλήματα, απέτρεψαν την πλειοψηφία των παιδιών να έρθουν σήμερα και να αγωνιστούν. Παρ' όλα αυτά, η συμμετοχή είναι αρκετά ικανοποιητική, δεν είναι άσχημα. Περιμένω ότι στα δημοτικά σχολεία τουλάχιστον η συμμετοχή θα είναι πολύ πιο υψηλή από ό,τι είναι στα γυμνάσια μέχρι τώρα. Την προηγούμενη φορά αναβλήθηκε λόγω καιρού, αλλά και σήμερα βλέπω ο καιρός είναι λίγο καλύτερο από την άλλη φορά. Ο λόγος που επισπεύτηκε το πρόγραμμα σήμερα είναι οι καιρικές συνθήκες, γιατί δίνει μετά τις 12 καταιγίδα. Και είπαμε να το συμπιέσουμε λίγο, να τελειώσουμε νωρίτερα. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ επίσης. Προσέχετε σιγά! Λόγω των καιρικών συνθήκων θα έχουμε απονομή μόνο στον αγώνα των γυμνασίων. Ο Καρουάνος ο Μιχάλης μας μίλησε πριν από λίγο, θα έχουμε την απονομή. Ο Χρήστος, είπαμε, είναι δεύτερος. Ετοιμάζονται πολύ συνοπτικές διαδικασίες, βλέπουμε και ο καιρός δεν το επιτρέπει. Να έχουμε την απονομή στον αγώνα αυτών των χιλιόμετρων των γυμνασίων. Απονομή επάθλων στους νικητές των 2.000 μέτρων γυμνασίων. Για την απονομή, ο πρόεδρος του ΝΑΟΚ, ο κ. Φαρατζής, ο νομαρχιακός σύμβουλος και μέλος του ΔΣ του ΝΑΟΚ, ο κ. Καπούρης, και ο κ. Οδυσσέας Μαράσος, επίσης μέλος του ΔΣ του ΝΑΟΚ. Έλα παιδιά, όχι στην μέση, όχι στην μέση, κουράτε. Πάρε το τρίτουλα, πάρε το τρίτουλα. Τρίτος διοικητής, Κάρκας Γιάννης. Παντελή. Εσάς πάρε στο τρίτουλα, Παντελή, το δεύτερο εσύ. Το δεύτερο. Δεύτερος, Ιωάννου Περίσμος, τρίτα γυμνάσιο Χίου. Παιδιά, από εδώ κοιτάτε, από εδώ τις απονομές. Κοντά μας έχουμε τους νικητές του αγώνα των δημοτικών. Πρώτος είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Πώς αισθάνεσαι που κέρδισες? Μια χαρά. Το ευχαριστήθηκα που έτρεξα και μου αρέσει να αθλούμαι. Το περίμενες? Ναι, λίγο. Επειδή αθλούμαι πολύ καιρό και νομίζω το άξιζα.
Και ο δεύτερος νικητής, ο Τσακός ο Μιχάλης, έτσι, Παναγιώτης. Πώς ήταν που ήρθες δεύτερος? Και εγώ μια χαρά, εντάξει. Θα αισθανόμουν λίγο πιο καλύτερα να βγαίνει πρώτος, αλλά και αυτό μια χαρά είναι. Πολύ ωραία θέση. Ευχαριστήθηκα. Ήρθα εδώ πέρα. Στην αρχή δεν θα ερχόμουν, αλλά μετά σκέφτηκα με τον εαυτό μου και λέω θα πάω για να διασκεδάσω. Είσαι προετοιμασμένος, έχεις κάνει κάποια προπόνηση πιο πριν? Όχι, εντάξει. Όχι. Στο μέλλον θέλει να ασχοληθείς με τον αθλητισμό? Ασχολούμαι και τώρα και θα ασχοληθώ, εντάξει, μέχρι να τελειώσω το σχολείο. Εσύ θα ήθελες να ασχοληθείς στο μέλλον με τον αθλητισμό? Ναι. Όλο θα μου αρέσει ο αθλητισμός και δεν θα το σταματήσω ποτέ. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Γεια σας. Σιγά σιγά παιδιά, θα προλάβετε. Τους γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους και τα παρακινούν να αθληθούν. Δημοτικό Σχολείο Χίου. Και πρώτο διοικητή Ιωάννη Γιώργο, δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Χίου. Πάμε να βγούμε την πρόβα.